Εδώ είμαστε. Σε εδώ κατάσταση είμαστε. Έξαλλη. Έξαλλη και λίγα λες, φίλε μου. Αδελφέ μου, Στάδο. Μίλα μου για σένα, όθελα. Σαββατοκύριακο πολύ light. Ναι. Χαμένο Σαββατοκύριακο. Εγώ ήμουν σύν στο τέλος. Χαμένο, άσχετα που οι προβλέψεις μας της Παρασκευής ήταν συγκλονιστικές. Συμπερασματικά, να πούμε λίγο να συνδέσουμε τα προηγούμενα με τα επόμενα. Ναι. Δώσαμε μια τετράδα άχαστη, την οποία είπαμε και φυσικά δικαιωθήκαμε σε μια γρηγοράδα το ΑΕΚ, την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ δεν γίνονταν με τη βάση. Εγώ πρέπει να έπαιξα 35 στοιχήματα, η ΑΕΚ ήταν μέσα στα 32. Η ΑΕΚ, η οποία χάλασαν τα μπάσα, μπορούμε να πούμε εκεί. Ναι, τα μπάσα χαλάσαν σίγουρα. Χαλάσανε. Ξέρεις τι παρατηρούσα τώρα. Ναι. Ο Μπάσα, ο Αλβανός αμυντικός χαφ του Άρεως, ο οποίος έγινε στόπερ χθες. Ναι, δεν λες φίλε ότι είσαι ένα αμυντικός χαφ, έχει παίξει και 50 φορές στόπερ. Ήταν το πρώτο του παιχνίδι. Ευθύνεται στην καριέρα του. Ευθύνεται και στα 4 γκολ. Όχι στα 1 από τα 4, και στα 4. Τουλάχιστον είναι σταθερός ο άνθρωπος. Λέει θα το κάνω 100% να μην έχει κανένας πρόβλημα. Οπότε πιάσαμε την άκρη του 1,54 σε ένα μάτσο το οποίο ο Άρης τρίπλωσε τις ήττες του. Ναι, έτσι, και έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Και ευχόμαστε να μας αποδείξει στο αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Ολυμπιακό στο Χαβιλά, στο Κλάδες Βικελίδης, ότι είναι αντάξιος των προσδοκιών. Γιατί παίζει καλά ο Ολυμπιακός, Άρης Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Έτσι, θα κάνει καρέ των ητών. Και μετά έχει τον Απόλλωνα να στηρίζει. Και μετά είναι ο Απόλλωνας Πίνης, ο οποίος δεν είναι και τόσο εύκολος όσο φαντάζει. Έχει, ψάχνει. Όσο φαντάζει. Αυτό είναι για την αρχική έπαρση που είχαν οι φίλοι μας οι Αυγιανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι οι φίλοι μας και ακόμα περισσότερο. Έτσι, να εξασφαλιστεί πρώτα και μαθηματικά το απευκταίο και στη συνέχεια βλέπουμε. Ναι. Έτσι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Ο ρεαλιστής, ο Ευρυπίδης του σήμερα, ναι, έτσι πρέπει να μιλάει. Ναι. Τα γεγονότα ούτε όπως ήταν, ούτε όπως θα θέλαμε να είναι. Όπως είναι ακριβώς. Ο φίλος ο Πλιάκος. Ναι, πραγματικά φιλαράκι μου. Φιλαράκι. Τον έχω στην καρδιά μου. Είναι ωραίος Αυγιανός. Δηλαδή ποιοτικός. Θα σε πάει στο θάνατο. Μπράβο του. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έγραφε 4 πρώτες αγωνιστικές. It's coming home. Coming home, αρχίζω να φτάνω. Ναι, έγραφε. Εγώ είχα έναν άλλο που έκανε. Το άφησε. Στην άκρη. Εγώ είχα έναν άλλο που μου άφησε του πολλαπλασιασμού. 3-7-21. Με έλεγε κάτι. Τον έλεγα. Αφήστε αυτού του πολλαπλασιασμού. Α, θα πω και ένα ανεκδοτάκι πριν πάμε στην Ελλάδα. Γρηγοράδα, δεν πάμε λίγο. Πολύ, έτσι, έχει αυτό το μοτίβο. Είναι ένα περιορισμένο πνευματικών ικανοτήτων παιδί. Έτσι, και πηγαίνει να πάρει του βαθμού του. Παίρνει του βαθμού, παίρνει τον έλεγχο, είναι ο μπαμπά του εκεί πέρα. Παίρνει, για Ελλάδα, λέει, πώ πήγε. Λέει, όχι, λέει καλά. Με βάση το 20 που ήταν στην βαθμή, ήταν μια σειρά από 6-7. Λέει, γιατί λέει, τι γίνεται. Έλα εδώ, το λέει. Έλα κοντά. Και είναι οι τρεις του τώρα. Ο μπαμπάς, ο γιος και ο μαθητής. Λέει, γιατί δεν μιλάς στην τάξη. Λέει, ο μπαμπάς, ο γιος και ο καθηγητής. Λέει, αφού λέει σε μένα τα λες. Έλα να κάτσουμε εδώ μπροστά στον καθηγητή. Πόσο κάνει, το λέει, 6-8. 86 λέει αυτός. Πόσο, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Έτσι. Λέει, Καστοριά αυτός. Ωραία. Και το λέει ο μπαμπάς στον καθηγητή. Αφού τα ξέρεις ρεαλίτη, γιατί δεν τα λες. Αφού τα ξέρεις. Τι μου αρέσει και ο μπαμπάς, μου άφησε το σπίτι. Τσακάλι. Κλείνουμε λοιπόν το ταλικοτάκι. Η ΑΕΚ είπαμε ο Άσος. Πέρασε ο Άσος της Manchester United. Εύκολα πέρασε αυτό το 2-1, την οποία την πιστέψαμε, τη δώσαμε μια τελευταία ευκαιρία και αυτήν και το Μουρίνιο και μας δικαίωσε. Πέρασε ο Άσος της Μίλαν, του Κοντού, του Νάνου, του δεν υπάρχει, το οποίο με αίμα ψυχής πέρασε, γιατί προηγήθηκε ένα 0, έγινε ένα 2 στο ημίχρονο νωρίς. Το μου το πλήρωσε στο ημίχρονο. Ισοφάρισε 2-2 και έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ, αυτός ο πάρα πολύ καλός παίκτης, κρατήστε τον στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ο Σούσο. Ο αριστεροπόδαρος, έτσι, υδραυλικός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με ανάποδο πόδι παίζει από τη δεξιά πλευρά. Γλύκισμα παίκτης. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτός. Λοιπόν. Πιο αργά το βράδυ της Κυριακής τα μάτς ήταν το ντέρμπι το ιταλικό, το οποίο ακούμπησε στο Χ, σε ένα μάτς το οποίο ήταν ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα, πάρα πολλές ευκαιρίες έχασε η Νάπολη, η Ρώμα αμύνθηκε, αλλά και αυτό το μάτς, φίλε, και αυτό το μάτς κερδίζει ένα πέναλτι, άμα το δεις, φίλε, δεν ξέρω, το είδες, το είδα, του Τζέκου τη φάση το πέναλτι, το είδες. Βγαίνει τέτα τέτ, τον σμπρώχνει ο άλλος από πίσω, τον βγάζει από την πορεία του. Είναι ο ορισμός του πέναλτι, δεν τον στείλει στο ΒΑΡ και μόνο που δεν ζητάει συγγνώμη ο Τζέκο που κέρδισε πέναλτι που δεν το έδωσε. Έτσι, και έφαγε και κάρτα. Και γίνεται το 1-1 στο 90. Σε ένα τσαφ παίκτη παίκτη της Νάπολη, έρχεται ο Μέρτενς στην άδεια στέτης, βγάζει την μπάλα μέσα. Ήταν το μόνο παιχνίδι που δεν μ' άρεσε η Νάπολη, εντάξει. Δεν μ' άρεσε. Ενώ γενικά είναι με Αντσελότη. Στα ελληνικά, Σταύρο, η δικαίωση ήμασταν τεράστια. Πιστέψαμε Ιωακίμ Χάβο και Λαμία. 2-30 άσους. Το οποίο φυσικά μόλις έγινε το 2-2 βομβαρδισμό στο τηλέφωνό μου και είδε τι γίνεται αυτά και μας στέλνει στο γάμα και μας στέλνει στο κουβά και εμείς έχουμε καταστραφεί για σένα, τα γνωστά. Ναι, και ένα λεπτό μετά, και το μετά, μαύρο άτι. Μετά, μόλις γίνεται το 3-2, κανένα τηλέφωνο. Άκρα του τάφου σιωπή. Αυτό το συχαμένο το ελληνικό
Μόλις γίνει το λάθος να σε ψάχνουν στη γωνία να σε πυροβολήσουν, έτσι, να σε ξεκυλιάσουν, να πάρουν αυτά που έχουν οι Ιάπωνες, πώς τα λένε, τα μαχαιράκια. Για τα γάμου. Για τα γάμου, τα εθνικά. Ο Καραϊσκάκης λέει για τα ανάλογα Ιαπωνικά. Αυτά ξεσχίζουν. Μπράβο. Και μόλις βρίσκεις κάτι και δικαιώνεσαι, κανένας. Το ξέραμε κι εμείς. Η Λαμία είναι καλή ομάδα, θα κάνει μια νίκη. Εγώ έκανα άλλο γύρισμα. Βάζει ένα μαύρο χάμος. Ναι. Ή τώρα στην πίεση πάνω του αποτελέσματος που έχουμε εκτεθεί και δημοσίως. Ωραία. Κράζω το χάφο που βάζει μαύρο στο 80. Ρε φίλε, απαγορεύεται. Ναι. Απαγορεύεται. Ναι. Ωραία. Ναι. Και να πεις ότι είναι μια κουβέντα που δεν έχω κάνει μαζί του. Την έχω κάνει μαζί του. Και αυτός είναι, ξέρεις, το σκέφτεται. Τι να κάνει αύριο. Με απαγορεύει άτομα που θα παίξουν και οι μαύροι. Και ο τύπος, φίλε, που βάζει. Είναι αυτός που χάνεται το GPS του στη φάση του Γιακουμάκη. Είναι αυτός. Όχι τα πινελίκια. Θα γίνουν τα λάθη. Εκεί και το ένα και το άλλο λέω τα δικά μου. Θα γίνουν τα λάθη. Θα μπουν τα γκολ. Μάικ Τζάκσον που τραγούδησε εκείνο το We Are the World. Τον έπαιζα γι' αυτό. Το Stevie Wonder, όλους μαζί. Εντάξει. Και καπάκι έχει το Αντέζο. Για πάντα πάω ξύς, ε. Ναι, και βάζει ο Αντέζο το κόλλι. Αφρικανική Ήπειρος. Είδες πως δούλεψε κατευθείαν. Είχα μολύπη, να τη πάλι. Ναι, είχα μολύπη. Μαύρο σε μαύρο. Ναι, μπράβο και έτσι και να πάνε εκεί φαγητά. Εμείς τα λέγαμε ενώ είναι συμπαθητική. Αφού μπορείτε, γιατί δεν το κάνετε, τα γνωστά. Κανονικά. Η ομάδα μας του Αγρινίου, η συμπαθής ομάδα, ναι. Ενώ το έφτασε το μάτς το 92, τελικά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Έτσι. Εγώ over έβλεπα. Έβλεπα over λόγω απόδοσης. Θεωρούσα το 2,70 απίστευτα μεγάλο. Ο Κουλούβης βαδίζει ολοταχώς στο να με ξεφτυλίσει, να με διασύρει. Το γκολ μας το έβγαλε στο 30. Γκολ συνέχεια, έτσι. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι μακάρι να με διαψεύσει, έτσι. Εγώ τώρα που είναι καλά, πάλι λέω ότι είναι παίκτης μέτριος, περιορισμένων δυνατοτήτων. Έτσι, και μακάρι να με διαψεύσει η ΚΤΡΑ και του χρόνου να έχει ρόστερ στον ΠΑΟΚ. Να έχει θέσει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχω φίλο με τον οποίο, αν βάλει στοίχημα μαζί του, ο παίκτης που θα κοντράρει μπορεί να μην έχει πόδια την ώρα που θα συμβεί αυτό. Εντάξει. Και αρχίζει να γράφει. Όχι, θα γράφει απλά. Και έβαλα εγώ στοίχημα μαζί του ότι ο Κουλούρης θα έχει over 9 επίσημα γκολ όταν τελειώσει η σεζόν. Γιατί τότε. Πέρασε 9 είμαι ήδη. Α κάνει κασάουτ, μα θα πληρώσει. Όχι, είναι ένα τραπέζι. Όχι, το ΠΑΟΚ 4 θα το κάνει ένα τραπέζι. Εντάξει. Έχει κανένα φίλο αν φέρει το ΠΑΟΚ 24. Όχι, δεν το φορτώνουμε πολύ. Α. Είμαστε 15 άτομα. Ζούμε, να, καλά είστε. Εντάξει. Καλά και είμαστε 9. Και ακόμη επιμένει. Έκανε αρκετό Κινέζο, δεν θυμόταν το στοίχημα, θυμήθηκαν οι άλλοι. Αυτά βάλει. Ναι. Πώς θες να θυμάσαι πάντα. Για να καταλάβεις, αυτός εδώ πήρα εγώ Ροντρίγκες, αυτός Ζάιρο. Ναι, τότε. Τότε, στην αρχή δεν θυμάσαι. Πάλε που... ποτέ εποχές, ναι. Ναι, όταν πριν παίξουν. Ναι. Το Ζάιο κινείται μεταξύ ο Ανίνο Δανικό, κάτι τέτοιε ομάδε, κάτι τέτοιε ναι. Πόλει και αυτέ. Και ο άλλο πήγε στη Γαλατά. Στη Γαλατά και συνέχεια. Champions League. Καλύτερο παίξει Γαλατά. Πάλι κλαίνει χθε Γαλατά, πλάκα πλάκα. Η Γαλατά η οποία ξεφτυλίστηκε χθε. Πονταρίστηκε όταν είχαν 1-0 και έφαγε και άλλα 2 μετά. Ναι, κανονικά. Πιο ξεφτυλισμένη από όλε τι μεγάλε ομάδε τη Τουρκία, να ξέρει αυτή την εποχή είναι η Φενέρ. Η οποία είναι ένα βαθμό πάνω από τον υποβιβασμό. Χθε παίχτηκε πάρα πολύ από πολλού παίχτε στοιχήματο. Έτσι, και έχασε πάλι 0-3 είχαν από την Αντάλια και μείωσε στο 91. Ναι. Ένας από αυτούς πήρε μαζί της φυσικά ήμουν και εγώ αυτή τη Φενέρ. Επιμένεις. Τη Φενέρ, δεν εντάξει, έκανα, πίστεψα. Ναι. Η Σοφία είναι εδώ μαζί μας βέβαια. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Οι φίλοι ακροατές ανησύχησαν. Η οποία μπήκε στο χώρο του στοιχήματος μας είπε. Μπήκα, έκανα το πρώτο μου έτσι παρθενικό βήμα το Σαββατοκύριακο. Ναι. Στην Goldbet. Όπως λέει και ο Όθων, τα λεφτά ήδη χοροπηδούν στις τσέπες μου. Έγραψε. Έγραψε, ναι. Έπαιξα την Λαμία, την ΑΕΚ και τη Manchester United. Τι έπιασα και τι τρεις ομάδες. Ναι, ναι. Όχι, δεν έβαλε δηλαδή ένα χιλιάδο και πήρες 5. Α πούμε κάπως έτσι. Εντάξει, τα μηδενικά βγάλω 3. Και δε τι μένει. Δε τι απέμεινε που έλεγε ο Βασίλης ο Καράς. Ωραία. Και πώς σου φάνηκε η εμπειρία του στοιχήματος. Ωραία ήταν η διαρκή. Εκεί που ήσουν με τις φίλες σου, δηλαδή έβλεπες το live τι γίνεται. Όχι, διότι είχα δουλειά. Α, αλλά μετά είδα το τελικό αποτέλεσμα, ναι. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι μεγάλοι παίχτες. Να ξέρεις, οι μεγάλοι παίχτες τη διαδικασία του μάτς δεν τη βλέπουν. Έτσι, πάνε κάπου, λέει άστο να ξεκουραστούμε, στο τέλος τι κάναμε. Τα πολλά τα λεφτά. Χωστός, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα να το κάνω. Ο παραγωγός που συγχωρέθηκε πριν από χρόνια, όπου ήμασταν στην εφημερίδα, έχει παίξει ένα μεγάλο στοίχημα να πάει τελικό μια ομάδα στο μπάσκετ. Και όποτε έμπαινε ένας ερεκλειδέας μέσα στο γραφείο, θεωρούσε ότι είναι κατάρα. Ένα ο εγγένεια. Ναι, του πέταξε μια καρέκλα, σηκώθηκε, έφυγε και πήγε στο βουνό πάνω για να φύγει αρνητική ενέργεια. Καλά που δεν ήταν, γιατί όντως το πήρε το στοίχημα, αλλά πώς. Τρύποντος σε νεκρό χρόνο, ισοφάρισε για να πάει παράταση, ο Τούρκογλου πήγαινε η μπάλα έτσι και μπήκε. Εκεί νομίζω θα έμενε στον τόπο. Δηλαδή, να το βλέπεις αυτό. Ναι, άστο μακριά.
Ωραία. Μα κανονικά πεθαίνει. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε ότι έχουν πεθάνει εκείνη τη στιγμή. Και το μπάσκετ το έχουμε πει για πολλωστή φορά, θα το πούμε, ότι είναι χειρότερο από το ποδόσφαιρο. Άστο. Αυτά τα over, τα under, τι βολές, τα shoot, τα επιθέσεις, το που γίνονται και πιο κοντά στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, την μπάλα από κοντά. Θα τρελαθεί το αίμα σου. Τίποτα. Και κύριε, σας έχουμε πει, να δώσουμε το απόφθομα. Ναι, μην ψάχνετε να σκοτώσετε το σκοτωμένο. Να τρελάνετε τον τρελό, αφού είναι σκοτωμένος. Αφήστε τον άνθρωπο. Αφήστε τον στην ησυχία του. Τα προβλήματα υπάρχουν. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Να πάμε έγραψε... λίγο... ΠΑΟΚ να δούμε. Κάτσε λίγο τι έγραψε σε μένα. Ναι. Για να δεις, άμα είσαι κολόφαρδος. Ναι. Γιατί όντως, δε φίλε, χθες μου άνοιξε. Μακάρι να σε κρατήσει εκεί πολύ, που είμαι λίγο πολύ πάνω, μεγάλο διάστημα. Λίγο πάνω, ναι. Να είναι καλά η Ένωση Original 21 και το Αλβανικό Κεντρικό Δίδυμο. Αυτό το άσο και όβε. Ναι. Σε κάποια φάση λοιπόν λέω πώς να κάνω τη διαφορά, πώς να κάνω τη διαφορά και βλέπω η Σεβίλη στο 75 το over 4.60. Για ένα 0 ήταν τότε. Ένα 0. Λέω, η οποία στο πρώτο μήχρο έχει κάνει 2 γκολ και έχουν ακυρωθεί και τα 2 από το βάρο. Ένα 0, αλλά η Σεβίλη έχει ρυθμό, φίλε. Δεν θέλει πολύ. Ωραία. Εκεί είναι value for money. 4.60, 4.60. Μπουν 2 γκολ δηλαδή σε 15 λεπτά σε τις καθυστερήσεις στο Σεβίλη Ουέσκα. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι και εύκολο. Το κάνει 2-0. Το κάνει 2-0 στο... και την παράλληλα για να τη δώσω τη διάδα καλά. Βλέπω την Παρή 2-22 εκείνη την ώρα. Ναι. Που είναι πιο πίσω, είναι κάπου στο 55-60. Τσοπ στο 78-2-0 η Σεβίλη. Όπα, λέω καλά είμαστε. Να το τρένο, ανεβαίνει. Τσοπ 0-1 η Παρή. Α, εδώ είμαστε. Δεύτερο, ημίχρονο Εμπαπέ. Ναι, μου δίνει κάτι, αλλά δεν μου δίνει αυτά που θέλω. Λέω θα το παίξω ότι η Σεβίλη θα την αφήσω μέχρι τέλος. Να δω. Και βάζω γκολ, ρε φίλε. Ιουέσκα. Δεν με ενδιαφέρει, ναι, βάζω. Ναι, βάζω. Είναι βάζω. Γενικός, ναι. Ωραία. Εκεί που γράφεται έχει δείξει 3 λεπτά. 2. Εκεί η μπάλα πάει μέσα με το που γίνεται 3. Αυτό. Το 93, ρε, αγόρι μου. Με το η που... απόλυτη δονή. Ναι. Και πάει μέσα στο τελικό δείχτη. Κάνω cash out, βέβαια. Στο 0-1, γιατί μας έγινε μεγάλη έδρα και μπορεί να είσαι πάρει εύκολο. Ναι, έγινε 0-2 μετά, αλλά δεν έχει σχέση. Σωστά. Ναι, ρε φίλε, έπαιρνα το 90%. Τώρα που πήγαμε Ισπανία, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο ντέρμπι. Σου είπα κάνω... εγώ ότι ο Μέση δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Εγώ στο είπα. Το είπες, αλλά ναι. Εγώ θα κάνω και πάλι το συνήγορο του διαβόλου βλέποντας αυτό το μάτς, τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Γιατί και εγώ είμαι οπαδός της Μπαρτσελόνα, όμως σε αυτό το μάτς που έλειπαν και οι δύο στάρ, ο ένας επειδή έφυγε πλέον για άλλες χώρες, για άλλες πολιτείες, και ο άλλος επειδή ήταν τραυματίας, είδαμε ένα μάτς το οποίο ενώ η Μπαρτσελόνα παγωγήθηκε εύκολα 2-0, γίνεται 2-1, φίλε μου, και η Ρεάλ έχει το δοκάβι με τον Μόντριτς. Και τρεις φάσεις άχαστες. Άχαστες. Μόλις γίνει 2-2, θα δούμε άλλο μάτς. Άλλο στην κυριολεξία. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Ποιο είναι, το τρίτο γκολ της Μπαρτσελόνα. 1.000.000 φορές να το κάνει. Τρίτο είναι λάθος τεράστιο, δεν του δίνει την μπάλα. Αντάλλαξα κάποιες απόψεις με το παιδί για αυτό το τρίτο γκολ με ένα φίλο μου σεντερφόρ, παλιό του ΠΑΟΚ. Τεράστιο σεντερφόρ. Ο οποίος μου είπε, αν εγώ ήμουν στη θέση του Σουάρες και μου έδινε την μπάλα εκεί την ώρα, στο τρίτο γκολ, λέμε κύριε, που έκανε την κεφαλιά από τα 5 μέτρα που τον έκανε σέντα. Όταν μειώθηκαν οι αποστάσεις, μειώθηκαν όλα. Και το ένα κάνει... αντανακλαστικό γκολ 100%. Δηλαδή, θα την έπιανα, λέει, την μπάλα με το χέρι στη σέντα από δεξιά του και θα την πετούσαμε στα μούτρα. Τι μου τη δίνει τώρα, δε. Τι μου τη δίνει τώρα. Είχε πέντε σημεία. Μα τι να την κάνω, πέντε χώρε. Και όμω αυτό ο μέγα σεντεφόρ, γιατί είναι αυτό το σκληρό παιδί, το κακό παιδί του Ουρουγουάη, που σίγουρα μικρός δεν τον μιλούσαν, έπαιρνε τους άλλους στις γωνίες, έδερνε τα παιδάκια. Έδινες, παιδιά, κάτι έκανε. Έπαιρνε τσιγάρα και δεν γυρνούσε ποτέ. Όχι τα αρέστα να κρατήσει. Όχι, δεν γυρνούσε ποτέ. Ναι, γεια σας, έφυγε. Δεν έπαιρνε τσιγάρα, τσέπη. Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπεις. Τσέπη, τα βλέπεις τα μούτρα. Ναι, ναι, ναι. Τι κακοί αποπνέουν. Έτσι, κάνει φοβερό γκολ και κάνει και τέλειο πλασέ στο άλλο. Όταν βγαίνει τέτα τέτ, που τη σκάβει γλυκά πάνω από τον τερματοφύλακα. Ναι, εκεί έχει την ψυχολογία. Την ψυχολογία. Τέλειο, λέω ότι και να κάνω. Κάνει και ο Πορτουά ένα τέτοιο εκεί, δηλαδή τα έχει χαμένα κι αυτό. Ο Πορτουά ο κανονικό, ο Πορτουά τη Τσέλση. Κου. Ο Κουρτουά, ναι. Ο Κουρτουά, είπα. Ναι. Τον έκανε Γάλλο. Κάνε συγγραφέα. Γαλλοβέλγο. Ναι. Ναι. Διάβαζε κιόλα. Ζαν Ζακ Ρουσό. Δοκίμιο περί τεχνών. Μα δούλευε προχθέ. Ζαν Ζακ Ρουσό. Δοκίμιο περί τεχνών και επιστημόνων. Διάβαζε. Που με έλεγε ότι ο άνθρωπο ήταν καλό όσο ήταν κοντά στη φύση, αγνός και καλοσυνάτος. Και το, ότι το φθείρουν οι κακοί νόμοι και η κακή παιδεία. Αφού μου τα έλεγε αυτά. Και η κοινωνία έχει αγριέψει για αυτό το λόγο. Ναι. Οπότε ο Κουρτουά. Ναι. Είναι στον πανικό του. Δεν είναι καλά. Δηλαδή, άμα ήταν στην. Θα έβγαινε με άλλο τρόπο. Ναι, ρε φίλε, θα το κάλυπτε. Αφού βλέπει το τσίπημα, βάζει το χέρι. Αλλά, μάλιστα που βάζει το χέρι, το βάζει στον αέρα. Δεν το βάζει εκεί που πρέπει. Τέλος πάντων. Οπότε έγινε το 5-1, έγραψε. Και πάει να γίνει και 6 μετά. Και 6-1 να γίνει και να φύγουν όλοι μαζί, εκτός από το φίλο μας το Λοπετέκι, ο οποίος ήταν σε κανένα καφέ τώρα, πιστεύω, της Ρεάλ και σε πει τι έπαθε τώρα εγώ. Πιστεύω, τέλος. Και λένε ότι διάδοχη κατάσταση, αυτός που είναι πιο κοντά,
Είναι ο Κόντε. Ε, λογικό. Λογικό. Είναι η Ρεάλ δεν θέλει προπονητή. Θέλει διαχειριστή προσωπικότητων. Δεν είναι δηλαδή ότι θα σου πω πώς θα παίξεις. Παίξε, αλλά παίξε για το κλαμπ. Αυτό πρέπει να κάνει. Ο Ζιντάν τι έκανε, νομίζεις? Ο Ζιντάν είναι προσωπικότητα, ρε φίλε. Τι να βγει ο παίκτη να πει? Δεν μπορεί να πει τίποτα. Ε, αυτό ακριβώς. Ποτέ. Τι ο άνθρωπος έδινε την μπάλα. Χάρμα, ιδέστε πω, τι παιχτούρα ήταν τα νέα. Είναι απίστευτο να έχει προπονητή αυτόν που θαύμαζε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Μαγικό. Το Λοπετέκι, τετρασύλλαβο τώρα. Λοπέ, καλό βράδυ. Ναι, καλό βράδυ. Μου, τον βλέπουν εκεί. Να είσαι καλά. Μα τον βλέπει ο άλλο ο παίκτη και λέει τώρα τι. Εγώ θα φύγω πρώτο ή αυτό? Η απάντηση ποια είναι? Αυτό. 1-0. Και έχουμε και το θαύμα της Αλαβές, να δώσουμε 10 δευτερόλεπτα και σε αυτήν, η οποία έχανε από τη Βιαρεάλ 0-1, το γύρισε το μάτς και είναι τώρα προς τα... Ένα πολύ ωραίο 2-3 γκολ που βγήκαμε. Ναι. Οι Αλαβές λοιπόν. Ναι, οι Αλαβές. Κοίτα, αυτοί είναι βάσκοι, δεν είναι, είναι λίγο μυστήριοι. Έχουν, είναι σκληρό κλαμπ. Για πες μας, Σόφη, σήμερα τι γίνεται με τα μάτς, τι έχουμε? Λοιπόν, και μετά έχουμε και τον ΠΑΟΚ αναλυτικά. Έχουμε Ελλάδα, έχουμε Ιταλία, έχουμε Αγγλία. Να πούμε ότι. Να πούμε τα μάτς της Ελλάδος. Η Goldbet προσφέρει μηδενική γκανιότητα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και από Αγγλία στο παιχνίδι Tottenham. Πες και τα ποσοστά λίγο, σε παρακαλώ, του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο άσος είναι στο 1,52, το χ στο 4,44 και το διπλό στο 8,27. Να κάνω μια τοποθέτηση για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το παίξει διπλό. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Εννοείται. Ερχόμαστε από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα και με μια άθλια εμφάνιση. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις επιτυχίες με μεγάλη εμφάνιση. Δεν πρέπει να φάμε αυτό το παραμύθι των πιτσιρικάδων, τους οποίους εδώ τους εξάρουμε πολλές φορές για την απόδοσή τους. Έτσι. Υπάρχουν 5-6 μέσα πολύ έμπειροι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πάρτε την 11 και διαβάστε, δεν ανάγκη να φερόμαστε. Και στην πόγονη 11 πάμε. Και Διούδη και Κολοβέσιο και Ινσούα και Μακέτα. Είναι καλή. Ο Κουλιμπαλί μπορεί να παίζει μπάλα, η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη. Ο Κουλιμπαλί, ο οποίο δεν ξέρω, μπορεί να ζούσε και, πώς το λένε, και στην περίοδο την πρωτόγονη του εμφυλίου. Μπορεί να ζούσε και στην μικροσυντική καταστροφή. Υπάρχουν φήμες ότι ζούσε κατά την. Πώς το λένε, στην άλωση του Κωνσταντινούπολεο. Ναι, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Είναι ένας κλασικός Highlander μαύρος. Συνεχίστε. Κολοβέτσιος. Μια χαρά παίχτης. Καμάρι της Θεσσαλίας, δε φίλε. Δηλαδή μια χαρά παίχτης. Τσολιάς εκεί στην περιοχή. Πέρασε από την ΑΕΚ με εξαιρετική αποτυχία και κάνει καριέρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δίπλα του είχε ένα πιτσιρικά το Μαυρομάτι. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Αριστερά ο Ινσούα. Αυτό είναι ξάδερφος του Τζαβέλα, κάτι είναι, είναι ίδιοι. Ναι. Δεν μπορεί, είναι δηλαδή, ίδιο σουλού, και ίδιο καμπούριασμα. Και στις εκφάσεις τους. Ναι, είναι ίδιοι. Ναι. Ωραία, δεν μπορεί. Απλά είναι δύο επίπεδα κάτω. Ναι. Ωραία. Στα χάρη. Το Τζαβέλα, το οποίο να πούμε δεν είναι ανάγκη να ετοιμάζει για την εθνική μετά την πρόσληψη του νέου τεχνικού της εθνικής. Βασικά, θα μείνει στην Τουρκία για κάποιο λόγο. Άλλο σα ετοιμάζεται να φεύγει από την εθνική σιγά-σιγά. Ναι. Να το πιάσουμε, θα το ξεφύγουμε. Ναι, θα γίνει συζήτηση. Σε κάποια φάση θα το κυνηγήσουμε. Θα γίνει συζήτηση, θα αφιερώσουμε ένα τέταρτο σε αυτό. Ναι. Μακροσκελή συζήτηση. Ναι. Συνεχίστε, φίλε μου. Δόνη Κουρμπέλη. Οι δύο αμυντικοί χαφ. Κανονικοί. Κανονικοί ποδοσφαιριστέ. Είναι αυτό που λέμε, μια ομάδα, μια χαρά. Όμω ο Πάοκ, επειδή είναι δύο χαρέ. Έτσι, πρέπει να δώσει χαρά στην κατάμεση Τούμπα για μια ακόμη φορά και να συνδυαστεί με πολύ καλή εμφάνιση. Μπροστά έχουν Μπουζούκι. Μπουζούκι, ξεμπουζούκι, μια χαρά είναι αυτό. Είναι αυτό που έβαλε τον κόλ στην Ξάνθη. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και τον έχουν και όλα τώρα για περιουσιακό στοιχείο. Μια χαρά είναι. Δύο γκολ έχει βάλει το παιδί αυτό. Ναι. Χατζηγιοβάνη και. Και ένα ακόμα πιτσίρικα δεδομένο που στο λέει δεξιά. Ναι. Και στην κορυφή ο Μακέντα. Ο Εμμανουλίδη πέσει δεξιά. Εμμανουλίδη. Όχι, ο Εμμανουλίδη πάνω. Τέλο πάντων το ξέρω. Χατζί, κάτι με χατζί, πολλά χατζί είναι αυτή, δεν ξέρω τώρα. Ωραία. Και μπροστά ο Μακέντα. Α, μια κανονική ομάδα. Ενώ εμείς είμαστε, με. Πασχαλάκι κάτω το δοκάρια. Ο οποίος έχει χάσει βαθμούς στην ομάδα και μπορεί να ανέβει κι άλλο, να ανέβει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μάτος που δεν βλέπετε, αλλά πρέπει να σήμερα θα παίξει, να βλέπετε. Μάτος θα παίξει. Έκανε Βαρέλα την κοιλιά του. Εγώ η γνώμη μου είναι, θα λέω πολύ εντάχει τη γνώμη για τους ποδοσφαιριστές, σας προσαναφέρεσαι. Έκανε την κοιλιά του ο Μάτος. Είναι αναμφίβολα δεξιά κάμπα της μηχανής. Πολλά περιμένουμε από αυτόν. Έτσι, τον χρειαζόμαστε. Απαραίτητο στην ομάδα. Ένα αυτό. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο. Την έκανε στην κέρα σου. Μια χαράγινα, ναι. Φτάνει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Και αριστερά ο Βιερίνη που ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε, έτοιμος. Πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αρχηγός ο Βιερίνη. Αρχηγός ο Βιερίνη. Κάνιας Βέλμπλουμ. 4-2-3-1. Πάντα. Ναι. Εντάξει. Δεξιά ο Ζαμπά. Κάνιας Βέμπλουμ, ο Βέμπλουμ σήμερα πρέπει να παίξει τώρα. Θα πρέπει να είναι λεπτό ξανά. Να ανεβαίνουμε. Ναι. Ξεκουράστηκε κι αυτό. Ζαμπά 100% αντεκάδα. Εγώ λιμιό θα έβαζα, αλλά Ζαμπά λέμε. Ναι, ό,τι είπε ο Λουτσέσκου. Ναι, εγώ δεν ξέρω τώρα το ρεπορτάζ. Ζαμπά. Ναι. Ζαμπά.
Αριστερά λένε για τον πίσω βαλεγό λίγο Κατουρί θα βάλει. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Ο Πέρκας πάλι δεκάρι και μπροστά δεκάρι. Δεύτερος φόρτη ουσιαστικά και μπροστά ο Πρίγιοβιτς. Μια ομάδα η οποία μπορεί να μας χαρίσει πολύ εύκολα την νίκη όταν όλοι οι παίκτες δείχνουν αυταπάρνηση, πίστη στις μονομαχίες και θέληση μεγάλη για την νίκη. Γιατί ο στόχος συνεχώς φτάνει πιο κοντά. Ναι, και θα κάνουν παιχνίδι. Και τα ρεκόρ τους. Ναι. Για να πούμε κιόλας και αυτό, για να μαθαίνουν, είπαμε, να θυμούμε τώρα και περισσότερο. Τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή είναι αίτητες στην Ευρώπη. Όχι αίτητες, μόνο με νίκες. Μόνο με νίκες. Ποιες είναι αυτές? Είναι ο ΠΑΟΚ, ναι. Η Αϊτχόφεν, ναι. Και μία ακόμη. Και μία που θα χάσει στα κοντά. Την ξέρεις την τρίτη? Όχι. Ναι. Και εγώ την ξέχασα. Κάτσε, να σκεφτούμε από τα θύματα, ρε φίλε. Εύκολο αυτό. Η Παρί. Η Παρί, είδες τι ωραίες. Ναι, γιατί χθες νόμιζα θα χαλάσει η Παρί. Γι' αυτό δεν λέω. Πίστευα θα χαλάσει η Παρί, να ξέρεις. Δεν θα την πασκότρε. Φοβερή, και, φοβερή έδρα η Μασέη. Ναι, φίλε, δεν πασκότρε την Παρί, δεν έχεις λόγο. Ναι, ναι. Δεν έχεις λόγο. Δηλαδή, στην κακή της μέρα, δεν βλέπετε. Για να δώσουμε λίγο. Το σύγχαμα, ναι. Το σύγχαμα, την παιχτάρα. Τον Νεϊμάρ. Τον Εμπαπέ. Άστον Εμπαπέ, άστον. Δεν υπάρχει. Ο Εμπαπέ, στο ξαναλέω, για την ηλικία του, η καθαρή του σκέψη και ο τρόπος αντίδρασής του και τα εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει, η ταχύτητά του, σε πηγαίνουν σε άλλο επίπεδο. Είναι κανονικά ο άνθρωπος της επόμενης δεκαετίας στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο διάλειμμα και θα πούμε για τα σημεία που θα παίξουμε σήμερα. Γιατί... Σήμερα, όπως λέει η Μαρινέλα, η οποία έρχεται στην νυχτερινή Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, σε λίγες ημέρες. Και η Πάολα θα τραγουδήσει άλλη μία μέρα το Σάββατο. Να και τα νυχτερινά νέα. Σοβαρά, δεν τελείωσε. Το δεν Σάββατο έχει μία συμμετοχή ακόμη. Να Νίκος ξέρετε. Βάνης, ναι, το θυμάσαι. Ξέρω, τα πάντα τους ξέρεις αυτούς. Αφού ενημερώνομαι. Α, ενημερώνεσαι. Λοιπόν, οι φίλοι. Ναι. Ωραία, πάμε να πάρουμε την ανάσα μας και σε λίγο πάλι πίσω. Ένας φίλος μου που μένει στη Σουηδία μου λέει να δώσω ΑΕΚ. Στοκχόλμης. Ναι, έχουμε σήμερα Σουηδία πρώτη. Να το πούμε και αυτό. ΑΕΚ Στοκχόλμης, η οποία είναι πρώτη. Εμένα σήμερα η τριάδα μου, πάρτε χαρτί και στυλό, κυρίες και κύριοι, και είναι. Απλά είναι τα πράγματα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Και 2-20. Τότε ένα Manchester City, το μεγάλο ντέρμπι στην Αγγλία, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Και άσο απλό την Ξάνθη. Φιλέ. Αυτή είναι η τριάδα μου, εμένα, κύριε Σταύρο, και θα την πατήσω 75 light ευρώ. Πιο καλά, λοιπόν, να μην βγούμε το βάρη. Εγώ τον φίλο μου. Αυτή είναι η τριάδα. Με πάρα πολύ ωραία ποσοστά. Ξάνθη πας Γιάννενα, έχει αποσύρει στο Γιάννενο, αλλά συνήθως κάνει κηδείες με στην Ξάνθη, δεν τα ακουμπάμε. Ο πληθυντικός είναι ευγενίας, είναι για σένα, δεν το ακουμπάς. Δεν το ακουμπάω. Εσύ, εγώ το ακούμπησα. Εντάξει. Και ναι. Το έπαιξα κιόλας Ξάνθη. Ολυμπιακός... Την οποία Ξάνθη επισκέφτηκα και χθες. Ναι. Έτσι, με υποδέχτηκαν στο ξενοδοχείο των Ατάσα, διεθνής παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Έτσι, με τα εδέσματά του, με τα τέτοια, τέλεια φιλοξενία. Λέει να πάμε μια μέρα εκεί. Μαγικά. Ναι. Μαγικά. Ωραία. Και Κυριακή όταν έχει και μάτς είναι τέλεια. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν το ακουμπάω. Ο Ολυμπιακός Απόλλωνος Μύρνης δεν το ακουμπάω. Ομάδα. Ολυμπιακό Απόλλωνος Μύρνης φυσικά και εγώ δεν το βάζουμε. Τίποτα. Ναι. Έξω τη ζωή μου. ΑΕΚ στο Χόλμης Μάλμε θα ποντάρω στον φίλο μου. Πόσο είναι ο άσος της ΑΕΚ, μπορείς να μου πεις παρακαλώ, που κινείται. 2-20 με 2-35. Έδρα η ΑΕΚ. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Εσύ είπες δεν παίζει ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά πήρες φίλος για να πεις κάτι. Όχι, δεν πήγα να πω κάτι. Απλά αν παίζει κάποιο σκόρερ. Να παίξει Πέρκα που βάζει πάντα γκολ στον Παναθηναϊκό. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρόταση. Εντάξει. Έχει ωραίο μάτς και στην Ιταλία σήμερα. Ναι. Over 3,5 στο Λάτσιο Ίντερ. Εδώ τι διαλέγεις, δε φίλε. Εδώ λες, θα είναι σαν να κοντράρεις να βάζεις το στοίχημα γκολ πριν το 28, γκολ μετά το 28. Δεν έχει κάτι τέτοια στοίχηματα. Ναι, ωραία. Εγώ ποντάρω ουσιαστικά με το over 3,5 γκολ πριν το 28. Και μετά να ανοίξει. Άνοιξε, τελείωσε μετά. Ο Ιταλός μετά δεν το έχει. Το οποίο μάτς αυτό πέρσι ήταν το μάτς το κομβικό, κόμβος κόμβου. Το οποίο η Ίντερ ήθελε αποκλειστικά και μόνο νίκη για να πάει στο Champions League. Ναι. Και δεν την πήρε. Και την πήρε. Την πήρε. Το 2-1. 2-3. 2-3 το πήρε το μάτς. Στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Το πήρε το μάτς και έτσι πήγε στους ομίλους του Champions League. Μαζί σου. Το ίδιο πράγμα θα κάνω. Την έκαναν δύο αποτελέσματα τη Λάτσιο. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να συνδέομαι και τα περσινά με τα φετινά. Το μάτς δηλαδή ήταν ανοιχτό και ωραίο. 2-3. Ναι. Το ίδιο πράγμα θα κάνω και για το Tottenham City. Ποντάρο θα ανοίξει, ρε φίλε. Πώς το βλέπεις αυτό και αυτό, over 3,5. Ναι, ναι, ναι. Το διπλό της City μπορείς να πεις και το πόσο είναι. Από 1,70 μέχρι 1,75. Εγώ το έπαιξα διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Γιατί εμένα η City με εγωιτεύει όταν τη βλέπω. Γενικότερα οι ομάδες του Guardiola, είτε να ξεκινήσει από την Βαρσελόνα, συνεχίζει στην Bayern και τώρα στη City, παίζουν πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Απλά πρόσεξε γιατί το κάνω εγώ αυτό ποδοσφαιρικά. Η City είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ ψηλά.
όντως το ριπρές της, το υποστηρίζει αυτό. Τρόπος, όταν χάνει την μπάλα, ο τρόπος που αντιδρά είναι απίστευτος, γι' αυτό μένει και ψηλά. Έτσι. Το ριπρές είναι το νούμερο ένα στοιχείο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να ανακτώ γρήγορα την μπάλα στα μέτρα που αμήνει το αντίπαλο. Να το σνάτες, νάτες, νάτες συμβουλές. Ναι. Ανάκτηση μπάλας. Το κάνει η Μπαρτσελόνα με τον Γκουαρδιόλα και το κάνει και τώρα η Σίτι με τον Γκουαρδιόλα πάρα πολύ καλά. Δεν το κατάφερε με την Μπάγερ πολύ καλά. Αυτό γιατί είχε πολύ γερατιά. Εντάξει. Γευματιά, γευματιά είναι 4 χρόνια που έφυγε και ήδη παίζει. Γι' αυτό είναι ο Ριμπερί. Είναι ο τέτοιο ήδη. Όταν δεν πάει καλά, Βεστάβου, παίρνει όλα από τα αθλήματα και τα ντάμπλ στη Γερμανία. Και φτάνει στου τέσσερι. Φέτος δεν είναι πρώτη. Περίμενε. Αυτό λέω δεν πάει καλά. Περίμενε, έχει. Και στην Ευρώπη. Η Μπάγερ ξέρει τι τρένο είναι. Θα ξεκινήσει και μετά μπορεί να χάσει ποτέ. Ναι, μαζί σου. Ποτέ όμω την κυριολεξία. Δεν διαφωνώ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται όμω τότε να έχει ποιότητα. Θα βρει τρόπο να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν θα του κλέψει και 100 μπάλε γιατί το ριπρέ τι κακό έχει. Όταν δεν το καταφέρεις, μετά ο άλλος το φουσκέτο. Έχεις το φουσκέτο μέσα στα μούτρα σου. Και τι έχει τότε, έναν ποιον παίκτη έχει που μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι τέλεια. Έριξεν, ακριβώς. Τον υδραυλικό αυτό. Πόσο με αγαπάω. Γλυκός παίκτης. Διάστα, δεν υπάρχει. Γλυκός παίκτης. Ή αυτός ή ο Αζάρ, μόλις πάνε στην Μπαρτσελώνα, ακούς, και όχι στην Μπαρτσελώνα που λέγεται τον Ρεάλ, για άλλα 10 χρόνια η Μπαρτσελώνα θα έχει από το καθεδί εκεί. Μάγος κανονικός, γλύκισμα ποδοσφαιριστής ο Έριξεν. Ο Δανός αυτός χαρισματικός παίκτης. Ναι. Και εδώ τώρα λοιπόν είναι αυτή η τριάδα μου. Η τριάδα μου είναι τα over 3,5 τα 2 και η ΑΕΚ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Που είναι μια τριάδα η οποία με το ταπεινό ποσό των μέσων. Τα 25 ευρώ και τα γειτονικά. Ναι, τα 20. Με 20. Ναι. Δεν χρειάζεται. Δευτέρα. Και γράφει, είναι Δευτέρα. Σωστό. Δευτέρα. 20, γράφει ευρώ. Το σεβαστό ποσό της, του μισθού ή μη απασχόληση 3,64 ευρώ. Δυο διανυκτερεύσεις σε κοντινά ξενοδοχεία, full continental. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Ακριβώς. Στο Μακεδονία Παλάς παίρνεις και με θέα τη θάλασσα. Μακεδονία Παλάς, μένεις ακριβώς 170 την ημέρα. Ναι. Μένω πρωινό. Ναι. Θα φέρει λίγα λεφτά και η κοπέλα. 3,40 δύο μέρες. Θα ενισχύσει. Πολύ ωραία. Με 12 ευρώ 13. Και τι θα λέει, αμάν τι έπαθα, η γιαγιά μου, πρόβλημα το ένα το άλλο. Και ενώ τα είχα τα λεφτά τώρα που πήγαν. Ξέρεις αυτά. Αυτό το ταπεινό. Δεν τον είδα, θα έρθει. Εσύ τι έδωσες να σε ταΐσω και εσένα, ξάδι έδωσες. Ναι. Άσο τον ΠΑΟΚ. Και διπλό τη Σίτη. Άσο. Τι πω καλό, θα σε παίξω, ρε φίλε. Κατάμεστη τούμπα. Έτσι. Θα σε παίξω. Καλύτερη ομάδα. Ακμάζουσα ομάδα. Έτσι. Ο πρωταθλητής αυτή τη στιγμή θέλεις, δεν θέλεις να εθελοτυφλείς ή όχι. Τον βλέπεις μπροστά σου ότι είναι ο επίδοξος πρωταθλητής. Με μία ομάδα η οποία στην αρχή της σεζόν λέγαμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλά να σωθεί. Ναι. Ο Παναθηναϊκός αυτός ήταν ο στόχος, να ξέρεις την αρχή. 100%. Άσχετα το τι έχει γίνει. Επειδή τώρα. Επειδή είχε το μείον 6, ρε φίλε. Ναι. Το διπλό, έτσι ακριβώς. Διπλό στην City δεν είναι... Καθόλου ευκαταφρόνητο. Ναι, καθόλου αμεληταία ποσότητα. Καθόλου. Όχι. Ωραία, σε τιμώ και εδώ, ρε φίλε. Έτσι τιμή. Εντάξει, σεβαστό το νούμερο που μαζεύεται, 10 απόδοση. Να αναφερθούμε λίγο και στη Manchester United, την οποία κυνηγήθηκε όσο πρέπει την Παρασκευή στην μονόρη εκπομπή μας, τόσο όσο. Ναι. Έτσι. Ναι. Έκανε τα δικά του ο Μωρίνιο, δεν μου έβαλε καθόλου Λουκάκου στην αρχή, τον έβαλε αλλαγή. Ναι. Έπαιξε με Μαρσιάλ μπροστά. Και αυτός ο Μαρσιάλ μας έκανε εμένα και άλλους πολλούς, γιατί πήρα πολλούς μαζί μου στο over 3,5 σε κάποια στιγμή. Λέω: πατήστε το, δεν γίνεται, θα βγει μπροστά η Everton. Ναι. Γιατί η Everton έχει ποιότητα, είναι μια χαρά ομάδα, να ξέρεις. Ναι, ναι. Θα βγει μπροστά, λέω, και θα κάνει γκολ. Και βγαίνει στο 95 αυτός ο Μαρσιάλ, ο οποίος κάνει κάτι γκολ από μακρινές αποστάσεις μαγικά. Κάτι ωραία τελειώματα από τα 22 μέτρα στις γωνίες, μέσω, φάλτσο με έξω. Όταν κλείνει από αριστερά, συνέχεια. Και βγαίνει, ναι, μπράβο. Και όταν και βγαίνει στο 94, φάτσα με την αιστεία. Σε έναν επανάληπτο τατέτ. Ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά, ούτε από τίποτα. Να τα λέμε τα λεφτά εμείς. Και να πανηγυρίσουμε μαζί και το 3-1, γιατί έχει άλλο ένα λεπτό. Θα μας διώξει και το άγχος αυτό. Ναι. Γιατί ένα λεπτό από εδώ, ένα λεπτό από εκεί, μην νομίζω ότι θα ζούμε χίλια χρόνια. Θέμα χρόνων είναι να πάθουμε την ανακοπή. Ναι. Ωραία. Και βγαίνει και πλασάρει. Χειρότερα δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή. Έτσι. Το μόνο που δεν είδα. Και αποκούει αυτό ο Πίκφορντ. Απλώνει το κορμί του και αποκούει. Αυτό έκανε. Πρέπει να μισήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο να πούμε που δείχνουμε το κακό μας στο μάτι. Το τρώει όλο η Dortmund. Dortmund, ναι. Η οποία ντροπή και έσκος μας, ενώ έπαιζε και νικούσε 2-1 και έχασε δύο μάτια μαλλιών. Μάτια, αυγά, αυτά τα ολόφευσκα τα μάτια. Μα βγαίναν, πατούσαν περιοχή για πλάκα. Ρε. Μπράβο. Και αν δεν μπορεί να το κάνει 3-1, 4-1 και να δούμε για πλάκα το μάτς. Ωραία, τι γίνεται. Πηγαίνουμε 2-1
Να το άγχος, να το άγχος, να το άγχος. Το βλέπουμε μπροστά μας. Είναι αυτό που κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κασάου, ναι. Γιατί έχει και συνέχεια, ναι. Το αυτιό. Δεν μπορούμε. Ξέρεις, έχει την μπάλα ο παίκτης της Χέρτα και λες θα τη δώσει εδώ, θα την κάνει εκεί και θα βγει τετατέ το άλλος. Και όπως γίνεται, ένα λέσει αμυντικό μαύρο φυσικά την πουλάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του έξω την περιοχή. Και άντε την πουλάει, άστο να βέβαια, δεν πάει. Τον ανατρέπει κιόλας και μέσα, το κάνει ολόκληρο. Αυτό έχουν οι μαύροι, δεν α το αφήσουν στη μέση. Όχι, όχι. Θα την κάνουν ολόκληρη. Δεν θα πεις ότι να, αλλά το έφτιαξε. Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ρατσιστικό το θέμα. Ναι, μέχρι τέλος. Δέρουμε μαύρα στόπερ. Αυτό και είναι. Φυσικά ανατρέπει και πάει ο καλού. Ένα μαύρο στόπερ μας έδωσε ένα χ βέβαια χθες. Ο Παναγιώτης στο 100, ναι. Με τη γονατιά, ναι, που, ναι. Το πάνε μέσα. Ωραίο αυτό γκολ. Ωραίο αυτό γκολ. Αλλά. Και ο, ναι, η Ντόρτμουντ ξέρει πόσα λεφτά παίχτηκε ανά τον κόσμο. Γιατί εγώ βλέπω μέσα στο ίντερνετ ότι παίζεται και σε όλο τον κόσμο τα νούμερα. Ασύλληπτα νούμερα. Εννοείται, φίλε, σε φόρμα ήταν. Φόρμα και ένα 50%. Ο Παναγιώτης βέβαια μου είπε ένα φίλο μου. Ότι πάντα ξεκινάει στις ομάδες του δυνατά και μετά έρχεται μια κατηφόρα, γι' αυτό έχει φύγει από παντού. Ο οποίος έχει ένα ποδοσφαιριστή, η Ντότουν, ένα Σάντσο, ένα πιτσερίκο, 18χρονο, Άγγλο, έτσι, άστο. Και ο άλλος που πήραν από τη Ρεάλ. Άστο, δάκρυα, λιγμή, αναφιλητά. Και ο άλλος από τα αριστερά που πήραν από τη Ρεάλ Δανικού. Καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είπαμε θα κυνηγηθεί τώρα με αυτό, ναι. Που μας έκανε, ναι, την, ναι, ψιλοκλοπή. Ναι. Και κάνω πρόταση, πρόταση κανονικά, να ανοιχτεί ένα ταμείο υπέρ των χαμένων. Ναι. Δηλαδή, τι έκανα κύριε, έχασα το τέταρτο του Μαρσιάλ και δεν πληρώθηκε το over 3,5. Να δώσει τι είναι το συμβόλαιο, ναι, τι είναι το συμβόλαιό μου, τόσα. Έτσι, ένα μισό τη εκατό. Μισό τη εκατό, φίλε. Πώς είναι στα μαγαζιά που πληρώνουν οι άνθρωποι IP, τη μουσική του, το ένα το άλλο, ναι, και παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι. Γιατί αυτά όλα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για γιατρούς. Όχι κάτι άλλο. Ναι, εννοείται. Τι έπαθε ο άλλος, ανακοπή. Γιατί όμως, ψάξτε, γιατί το έπαθε αυτό. Ναι. Γιατί δεν στηρίζεται ανάλογα στις δύσκολες στιγμές. Θα πρέπει να γίνει αυτό το ταμείο, φίλε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Υπερχαμένων, έτσι θα λέγεται. Όχι, και να ξέρω ότι μα την επόμενη φορά να πλασάρει σωστά. Οπότε θα έχει και αυτό από πάνω του. Ναι. Έτσι, μια δαμόκλειο σπάτη θα υπάρχει, ναι, από πάνω. Ναι. Έτοιμη να πέσει, σου λέει ότι θα πληρώσει. Και πρόσεξε με, αυτό θα ορίζεται, γιατί όλα θέλουν μια τεχνική. Αυτό θα ορίζεται ανάλογα με το ποντάρισμα παγκοσμίω. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξω εγώ σήμερα από όλου του μήνε και επειδή έχασε. Εξίσου, όχι, ναι, εννοείται, ναι, ποτέ. Ναι, ναι, και θέλω να πάμε, γιατί από μια χώρα φεύγουμε στην άλλη και εγώ. Μην νομίζετε ότι ξεχάσαμε, κύριε Τιερή Ανρή και Μονακό, ναι. Η οποία άλλη μια ομάδα που δέχτηκε πάρα πολλέ χιλιάδε ευρώ στοιχηματισμό. Για να μην πω εκατοντάδε χιλιάδε. Έπαιζε με αυτή την Τιζόν, Μονακό Τιζόν. Έχει πάει στον Τιζόν. Δεν θέλω να πάω μετά από αυτό. Όχι, επειδή έχω πάει εγώ, θα σου πω. Η καρδίτσα μπροστά του. Πρώτα απ' όλα μέναμε στο Holiday Inn. Το Dijon. Το Dijon, έχει Holiday Inn. Ένα κακομήρικο. Σαν Holiday. Είχε ένα, ναι, είχε ένα μαύρο μπάρμαν. Το διώξαμε. Ναι. Φύγε από εδώ, αγόρι μου, του λέμε. Ναι. Και πίναμε από τον μπαρ κανονικά. Έκανε κάποιο τον μπάρμαν, μπήκε μέσα ή πέρα τα μπουκάλια. Όχι, πίναμε. Με το υπόλοιπο του πάω και ήμασταν. Ναι. Πάρε τον πουλό, ναι, όλα καλά. Μαμού, δεν έχει μαμού, μπήκαμε μέσα. Και πληρώσατε καταβούληση. Όχι, δεν πληρώσαμε. Καθόλου, μηδέν. Όχι, δεν. Θεωρήσατε ότι σας κερνάνε. Okay, θεωρήσαμε ότι είναι μέσα στο room service, αγόρι μου. Α, αυτά τα room service, ναι. Ενσωματωμένα. Ναι. Και ήταν πολύ φυσιολογικό να το κάνουμε αυτό για το χωριό εκεί. Δεν μας είπε κανείς τίποτα. Ναι. Εντάξει. Η Αντζέ, λοιπόν, αυτή η καρδίτσα, η Dijon, λοιπόν, αυτή η καρδίτσα της Γαλλίας, ναι. Έτσι, ενώ δέχτηκε ένα 0 από την Μονακό, βρήκε τη δύναμη, τα κουράγια που έλεγε και ο φίλος μας, ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος πλέον, ναι. Να κάνει 1-2. Ισοφαρίζει αυτό ο κλικ ένα τεράστιο στόπερ που έπαιζε και στην Ίντερ. Αυτό που πήγαμε να τον πάρουμε, θα σου το πω τώρα. Πήγαμε, ναι. Να τον πάρουμε αυτό. Ναι, τον βλέπαμε στην Τωρίνο. Ναι. Ωραία. Και από την ώρα που τον είδαμε μέχρι να αποφασίσουμε θέλουμε να τον πάρουμε, έκανε σαν στόπερ 6 γκολ στην Τωρίνο. Οπότε έκανε μεταγραφή. Πώς δεν πήγε στην Παρτσελώνα. Ναι. Τετραπλασιάστηκε η πώλησή του. Ναι. Για περιπάτου. Ναι. Και έκανε ο κλικ το 2-2 και μετά τι έγινε. Και μετά τίποτα. Άκαβε το τάφο σιωπή. Μηδέν. Ναι, δεν φτάσανε τίποτα. Δίναν την μπάλα ένα στον άλλο, σαν να μην έχουν στόχο. Σαν να βλέπαμε μεγάλο αγροτικό αστέρα, ναι, στα παλιά, ναι, τα χρόνια. Θυμάσαι αυτό το μεγάλο αγροτικό αστέρα. Πώς θυμάμαι. Έχει μπει με στην ψυχή. Ναι, κανονικά, ξεχνιέται. Όπω τι έχουμε. Ένα θεματοφύλακα μόνο του πάλευε με τα κύματα. Εγώ του αντίθετα. Αγανακτισμένα τα στόπερ τη ομάδα του, πώς θα τα πιάζει, αδελφέ. Όπω μία φορά σε ένα μάτσο το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ τίμιο. Ναι. Άκουσα. Ναι, ένα φίλο μου. Νομίζω ένα φίλο μου με είπε, ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι. Ένα θεματοφύλακα του Πανσεραϊκού απέκβε. Και τον λέει ο πρόεδρος της άλλης ομάδας όταν πλέον, ναι, δεν βγήκε το επιθυμητό αποτέλεσμα στον, ναι, βαθμό που περιμέναν όλοι. Ναι. Εσύ, αγόρι μου, στη Ρεάλ θέλεις να πας. Ακούς. Ναι, έβλεγα, ναι, το ερώτημα. Έβλεγα το ερώτημα. Δεν πήγε στη Ρεάλ όμως, για να ξέρει κάποιος. Γιατί σου λέει πήγε, μπορεί να ρωτήσει κάποιος τώρα, ακροατήσει ή ακροατή. Πήγε τελικά στη Ρεάλ. Δεν πήγε. Όχι, δεν πήγε στη Ρεάλ. Έμεινε εκεί που ήταν. Ναι, έμεινε και τώρα είναι κάπου χαρώματα σιδερικά, κάτι τέτοιο.
Όχι, ξέρω που είναι. Είναι σε ομάδα. Είναι σε ομάδα. Και πρέπει να είναι τραυματίας τώρα. Αν λέμε τον ίδιο. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας που μας ακούνε έτσι στη σελίδα μας στο Facebook. Να πούμε ότι η σελίδα μας είναι ο Βασιλιάς στα ελληνικά. By Libero FM 107,4 στα αγγλικά. Λοιπόν, να στείλουμε στο Σάκη, στον Κωνσταντίνο, στο Στέλιο, στον Άκη, στον Αποστόλη που έχουν συντονιστεί και περιμένουν, λέει, τα σημερινά σημεία. Τα είπαμε. Τα είπαμε, ναι. Έχουν συντονιστεί πλήρως όλοι. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας, όσοι θέλετε. Για τα... Και παίξτε τα λεφτά και παίξτε τα. Και στον Οδυσσέα, μόλις έστειλε τώρα. Μας ακούει ο κόσμος. Ο φίλος ο Οδυσσέας μας ρωτάει αν αξίζει ο Άσος της Λάτσιο σήμερα. Τριπλή είναι, ρε φίλε. Είναι τριπλή. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό πάω στα γκολ. Όταν δεν βλέπω ξεκάθαρα. Πέρσι τη Λάτσιο την έπαιζε. Που και πέρσι και η βία έγινε, βέβαια. Πέρσι σε κάποιο διάστημα, ναι. Σαν ομάδα, ναι. Φέτος δεν μ' αρέσει και τόσο. Αλλά δεν πάβει να είναι η Λάτσιο. Δηλαδή, έχει μια δυναμική. Η οποία και αυτή έχει ένα παίκτη, θα τον πουλήσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το Μιλίνκοβιτς. Σίγουρα 200 εκατομμύρια. Φίλε, πού έχουν φτάσει τα νούμερα. Τι νούμερα είναι αυτά που. Αφού τα βγάζουν έτσι. Τι 100 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια. Κάτι παίκτες μετριότατοι. Εγώ δηλαδή ήμουν παλιό ποδοσφαιριστή. Έπαιζα πριν από 20 χρόνια. Και άκουγα αυτά τα νούμερα τώρα που γίνεται. Όσο μέτρο και να ήμουν, έτσι θα έλεγα είναι δυνατόν, φίλε. Τι γίνεται τώρα. Κι όμω. Κι όμω, αλλά σου λέει και το άλλο. Αφού θα τα βρω. Αν μου τα δώσει εσύ, θα μου τα δώσει ο άλλος. Έχουν ανέβει τιμές. Όπα, ο αδερφός ο Σπύρος ρωτάει για το ένθετο το παραδοσιακό, τι γίνεται με κείμενα. Α, πολύ ζωστός είναι. Κύριε, ένα λεπτό πέστε. Το λεπτό του κείμων. Ολοκληρωτική θλίψη στον κόσμο των ταξιτζίδων. Όχι, δεν έφυγε από το μάτι ότι το κόσμο κείμων είναι κοντά μας, αλλά θα το συναντήσετε μόνο σε βραδινά νυχτερινά μαγαζιά, ποτέ το πρωί, κοιμάται, ξεκουράζεται. Γιατί τώρα δεν ακούει. Ακούει, τέτοια ώρα ακούει, γιατί, είναι, γιατί είμαστε εμείς. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Λαγό κοιμάται. Λαγό κοιμάται. Κοιμάται. Και λαγό ακούει. Και λαγό ακούει. Ναι. Έτσι. Είπε τέρμα πλέον στα 3,5 ευρώ. Ναι. Ξεκίνησε τον πόλεμο, όπως λέγανε. Αυτό. Κόντρα, δώσε αίμα. Εγώ τον καταλαβαίνω ναι. Σε αυτό. Και λέω το εξής. Δεν έχω δικαίωμα σαν ταξιτζής να αρνούμε μία διαδρομή. Που είναι 3,5 ευρώ. Ένα έχω να σας πω ποιο ήταν το κερασάκι στην τούρτα για να σταματήσει και να κρεμάσει τα παπούτσια του σε σχέση με το ταξί. Ναι. Περίμενε 4 ώρες στο αεροδρόμιο και που πάνε οι ταξιδίδες το 60%. Ναι. Παίζουν τάβλη χαρτιά και περιμένουν οι άνθρωποι να πάρουν το μεροκάματο, να κάνουν μια απόσταση. Λογικά να πάνε, ξέρω, Κοδελιώσει. Να πάνε μήνυμο με κουσάρικο. Κάτι, ρε παιδί μου, να κάψει 25. Μπαίνει μέσα μια κυρία έτσι, και του λέει Χάγιατ. Χάγιατ. Δηλαδή αποκεφαλισμό για τον κείμενο. Την πήγε λοιπόν Χάγιατ, την χάρισε το ταξί, την κούρσα. Έτσι και όπως ήταν, πήγε και έδωσε τα κλειδιά στο αφεντικό. Τον είπε: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, μην με ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο. Φέρε μου την εγγύηση πίσω. Και πλέον περιμένει, περιμένει τον πατέρα του έτσι, ή όποιο άλλο μέλος της οικογένειάς του ή κάποιον ιδιώτη να φιλοτιμηθεί και να δώσουμε και τον λογαριασμό του κείμων. Γιατί θα γίνει πλέον αγώνας υπέρ κείμων. Εθνική Τράπεζα 616, κάθετος 1522, 19. Κείμων. Ναι. Αυτά. Αυτά να, μεγάλο το να βαντάρουμε, να βαντάρουμε δηλαδή την, ναι. Την ύπαρξή του σε αυτήν την κοινωνία. Ναι, παιδί, τελείωσε. Δεν κάνω τίποτα. Ναι. Το έχει κάνει δήλωση. Δεν με ενδιαφέρει, τίποτα δεν με καλύπτει. Είμαι 32 και τα γειτονικά ετών. Όταν θα βρω κάτι, θα κάνω. Και γιατί να βρει κάτι να κάνει. Λέμε άνθρωπος. Όταν θα βρει. Μπορεί να παντρευτεί τη Σοφία, την οποία ας έχει μπει μέσα στην ψυχή του. Ναι, αλλά την έχουμε δώσει. Δόθηκε η Σοφία άλλο. Οχ, αντικείμενο πόθη. Η Σοφία πάει. Προλάβανε άλλη φίλη, άμα κοιμάσαι όλο. Πώς λέει φίλο. Αν περιμένει 5 ώρες το ταξί στο αεροδρόμιο. Έτσι, σωστό. Θα εμφανιστεί ο άλλο. Πάει λοιπόν. Έκλεισε ο φάκελο. Πάει. Έτσι είναι. Σήμερα στα βάνε έλεγε δύο παίκτες να βάλουν γκολ εκτός του Πέλκα. Για παίζει. Επρίγιοβιτς εννοείται. Και θα πάρω έναν Μάτος γιατί τον μίλησα πολύ. Μάτος δεν επειδή με έχει νευριάσει, επειδή τον πιστεύω πολύ και δεν παίζει. Τον έχω μιλήσει πολύ τελευταίες μέρες. Εγώ μένα το ένστικτό μου λέει γκολ ο Πάοκ από απευθείας χτύπημα φάουλ. Φάουλ, δεν ξέρω ποιος το χτυπήσει. Φάουλ. Ναι. Εγώ λέω φάουλ απευθείας και κεφαλιά. Και σκόρ που βλέπω σήμερα 2-0. Βλέπεις 2-0. Ναι. Ναι. Μακάρι ρε φίλε. Αυτό. Μακάρι να εκτεθώ και να γίνει 5-0. Μακάρι να μην εκτεθείς και 2-0. Καλό είναι να γίνει δουλειά μας και να μην πέσει η ψυχολογία του Παναθηναϊκού. Έχει δύσκολα παιχνίδια μετά. Ναι, είναι καλά. 2-0, μια χαρά είναι, χειραψία τα λέμε. Να πούμε έτσι. Λίγο για Β' Εθνική. Ο Ηρακλής ξεκίνησε θετικά, κέρδισε ένα 0. Βοσνιάδη Μιλοφορίδη έχει το τρένο και το ακυρώσαν και κατά τον Βόλο. Θα πούμε να αναφερθούμε οπωσδήποτε στο Βόλο.
Έτσι. Και να πούμε ότι έκανε εντυπωσιακή ευχή και τούτο με 7-0 τον Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης πέρσι ήταν σφιχτός. Σφιχτός, τον άνοιξε ο Βόλος. Έτσι, το σφίξιμο ανήκει ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Είναι θέμα χαβώνου. Ναι. Είναι θέμα καθαρά χαβώνου. Ναι. Έτσι. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Βόλος θα κοντράρει Ηρακλή για την Ελλάδα? Αναμφίβολα, αναμφίβολα. Γιατί εκεί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα είναι απόλυτη γνώση στο αντικειμένο. Δεν το συζητάω. Και σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου που τους είδε ήταν πολύ δυνατοί επιθετικά, φίλε. Ναι. Να πούμε, να φύγουμε από την εθνική λίγο, να πάμε και στη Γάμα. Τραγωδία στη Βέρεια. Κύριε Κάντα, να κατατάξεις. Σας στηρίζουμε με νύχια και δόντια. Αφή μπήκα. Όμως πρέπει να ακούτε. Έτσι, και δεν το κάνετε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Θα έχουμε ανακατατάξεις νομίζω από προπονητές και τέτοια. Πάλι δεν κέρδισε η Βέρεια. Έτσι, και ενώ υπάρχει άφθονο χρήμα για την κατηγορία, τα αποτελέσματα δεν τους δικαιώνουν σε καμία των περιπτώσεων. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει μια ριζική ανακαίνιση στην ομάδα. Τι θέλεις να αναλάβω? Πώς και πώς? 5 μέρες ασχοληθώ. Ναι. Θα το στρώσω όλο το μαγάζι και θα φύγω. Δωρεάν. Θα συζητήσουμε. Αυτά όταν λες δωρεάν, όχι, δεν θέλω. Άμα θα πάρεις εσύ. Γίνει. Ναι, θα πάρω. Θα πάρεις εσύ. Ναι, θα πάρω το στρώσω 5 μέρες. Είναι και εύκολο το λέω. Ναι, θα πάρω. Δεν εννοείται, δεν φίλε. Όχι, δεν είναι δυνατόν και τέτοια. Πώς το λένε. Πάω 5 μέρες. Το στείλω το πράγμα. Ωραία. Την είσαι την ομάδα, όχι της, ναι, την ομάδα. Ναι, την ομάδα στείνω, ρε φίλε. Ναι, η ομάδα δεν είναι οι 15 παίκτες. Ναι, τη φτιάχνεις την ομάδα. Ναι, είναι, πρέπει. Ξέρω εγώ, ο τάδε τομέας, ο τάδε τομέας, ναι, ο τάδε τομέας. Την οργανώνεις όπως πρέπει. Πάμε από παρακάτω. Ποιοι είναι οι στόχοι? 1, 2, 3, 4. Ποιοι είναι οι άμεσοι, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι? Ναι, μην τα λες αυτά δωρεάν. Νομίζω ότι κάποιος γράφει και θα σε γιατί πει. Θα πάει, θα κάνει ένα οργανόγραμμα και θα πει να έχει αυτά. Α, πάει να τα πει. Σόφη, σήμερα τι λέει το πρόγραμμα? Ησυχία εντός των τυχών. Για θα κινηθείς εξού. Ησυχία εντός των τυχών, πάντα εγώ. Ποτέ. Εκεί έχεις τέτοιο, δεν απαγορεύεται να βγεις από τη χώρα, έχεις πρόβλημα. Όχι, αλλά προτιμάω εδώ. Τα τοπικά. Εδώ κινείς. Προτιμάω εδώ τα τοπικά, θα παίξω, θα στοιχηματίσω σήμερα γιατί πήρα φορά. Παρέλαση είχαμε χθες, να ξέρετε, κόσμος πολύ. Εξαφανίστηκα από το κέντρο. Εξαφανίστηκα από το κέντρο, μιλάμε σε χόντετε. Έβαλα τον ταξί τον συνάδελφο του Κίμωνα να με πάει από πάνω ο Γιώργος Δημητρίου Περιφερειακού να φύγω γρήγορα. Ναι. Κατέβηκα όταν έφυγε η μάζα. Αυτά είναι ωραία. Αυτή η εθνική έπαυση είναι καλή. Σε γεμίζει την ψυχή σου. Εμένα μου αρέσει μια να βλέπεις μια ώρα στο τόσο. Μια παρέλαση έχει να δώσει. Έχεις ξυπνήσει ποτέ από την παρέλαση? Τώρα όχι, αυτά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει πάει. Όχι. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Ήταν πολύ κουραστικό το Σαββατοκύριακο, είναι αλήθεια. Όντως δώσαμε μεγάλη μάχη. Τι κουραστικό, και άσε και τώρα να δεις τι θα γίνει. Τώρα ξεκινάνε οι μάχες πραγματικές. Ναι. Δεν ήταν μια ωραία, χαλαρώσαμε. Τώρα να δεις τι θα γίνει σε λίγο. Πόλεμος. Πόλεμος σε πάλξεις. Πόλεμος... Λε Παντελέ δεν έχει κάνει καμία αναφορά σήμερα. Και αυτό... Λε Παντελέ δεν έκανα γιατί πλέον δεν έχει ανάγκη τη διαφήμιση. Όλα λειτουργούν εκεί πέρα τέλεια. Έχει βάλει και ένα καινούργιο πιάτο. Έτσι καινούργιο, στα τόσα φυσικά, δεν το προλαβαίνουμε. Το οποίο είναι μια σαλάτα μαγική. Τσίκεν την ονόμασε. Έτσι απλά. Χωρίς κοτόπουλο. Χωρίς κοτόπουλο. Δεν έχει, αλλά χωρίς να φανταστείς πώς θα ήταν και με κοτόπουλο. Ναι. Γι' αυτό είναι η φαντασία. Τσίκεν, σκέψου βρέστο που είναι. Καταπληκτική. Χθες σπάσανε δύο καρέκλες σε κάποια στιγμή. Επίτηδες. Ναι, γιατί ήταν όλα σε τέλεια κατάσταση και λέει κάτσε να κάνω κάτι για να χαλάσω αυτή τη θετική διάθεση που υπάρχει. Κάτι, υπάρχει λίγο ένταση, παιδί μου. Ναι, κύριοι, μην προσπαθείτε άλλο να πάτε στο Le Pantelet. Είπαμε 16 πρώτου 2019 θα μπορέσετε να ξεκινήσετε τις κρατήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Σοφάκι, η Goldbet είναι μαζί μας. Είναι εδώ, έχει σήμερα ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ, παίζει Ελλάδα Α1 και Γαλλία από ό,τι είδα. Έχει προσφορά στο καζίνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες, μπορείτε να συνεθείτε, να δείτε αν ο λογαριασμός σας είναι μέσα στους τυχερούς λογαριασμούς. Καθημερινά η Goldbet προσφέρει. Παίξτε στην Goldbet, ασύγκριτες αποδόσεις, διαστημικές, νόμιμα, υπεύθυνα, σίγουρα. Τα λεφτά χοροπηδάνε, είτε στην μία τσέπη είτε στην άλλη. Χοροπηδάνε παντού. Μακάρι να χοροπηδάνε στη δικιά σας. Χοροπηδάν που χοροπηδάνε, ναι. Ας ψάξουμε τρόπο να έρθουν στη δικιά μας. Εμείς εδώ λέμε το αντίο. Αύριο θα έχουμε, εννοείται, ανάλυση υψηλού επίπεδου. Ανάλυση υψηλότατο επίπεδο και θα είμαστε σε καλό κλίμα. Γιατί το θεωρούμε δεδομένο. Εγώ θα περιγράψω το παιχνίδι σήμερα, γιατί άφησα το άλλο το παρτό την Πέμπτη, επειδή ήμουν αποκομμένος και δεν μπόρεσε και παρέμεινα αποκομμένος μετά το παιχνίδι. Ναι. Ναι.
δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι λάθη όμως. Χωρίς. Τι να κάνω, τον άφησα, έπρεπε να δοκιμάσω. Δεν τον άφησα στο πρωτάθλημα. Ευτυχώς, ναι. Σε κάτι που διορθώνεται τον άφησα. Ναι. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να ξαναγίνει το λάθος. Μογκός να είμαι, θα κάνω μετάδοση. Θα είναι η πρώτη. Πώς το λένε, βουβό ραδιόφωνο για πρώτη φορά. Ο Τσάρλι Τσάπλιν των Ετζιανών θα γίνει. Θα κλείσουμε με καβάφι, θέλω να κλείσω. Όπα, ναι. Με καβάφι θα κλείσω. Καβάφι λίγη. Έτσι. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο τουλάχιστον προσπάθησε. Μην την εξευτελίζεις. Πολύ φίλε. Πάμε.